Συντρόφε, εν γραμματέα τη Έντρηξη Επιτροπή του Μουσουλμάνου τη Ελλάδα, συνάδελφε, γενική γραμματέα τη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, φίλοι τη ηγεσία του ΧΑΜΕ, συνάδελφοι τη ηγεσία τη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, αντίκω και λιμένοι, συναδέλφισε και συνάδελφοι, εκμέρου τη Παγκύπρια Εκατοική Ομοσπονδία και του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου, του οποίου είμαι εγώ, είναι ο συντονιστής, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ίδρυση του ΜΑΜΕ, μεταφέρω προς όλα τα στελέχη και τα μέλη του τα θερμά μας συγχαρητήρια και τους συντροφικούς αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Παρακολουθούμε τους αγώνες του ΜΑΜΕ και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι χάρη στην πολύπλευρη δράση και τους αγώνες του η ελληνική εργατική τάξη παραμένει όρθια και συνεχίζει να αντιστέκεται στους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, συνεχίζει να αντιμάχεται τις σκληρές νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες θέλουν να φορτώσουν στους εργαζόμενους μόνο με ρόση και δυσβάστακτα τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Τις ίδιες πολιτικές που οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν όλο ένα και περισσότερο παρά τις φανφάρες και τα μεγάλα λόγια. Τις πολιτικές που προωθούν την απορρίθμιση και διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, που καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, ποινικοποιούν το δικαίωμα στην οργάνωση και τη συνδικαλιστική δράση, που διευκολύνουν την εκμετάλλευση και προωθούν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων και των ηγετικών κρατών της Ευρώπης. Πολιτικές που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερο στη στρατιωτικοποίηση και την βαθύτερη σύζευση με τον ΝΑΤΟ και που δημιουργούν το ευνοϊκό κοινωνικό και ιδεολογικό υπόστρωμα για τον ακροδεξιό ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την άνοδο της επιρροής των φασιστικών ακροδεξιών δυνάμεων. Σε όλο τον κόσμο, τα υπεριαλιστικά γεωπολιτικά παιχνίδια συνεχίζονται και εντείνονται με πολέμους, εισβολές και με κάθε είδους επεμβάσεις με στόχο την επιβολή με κάθε μέσο των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών του συμφερόντων, προκαλώντας θάνατο και καταστροφές και τεράστια κύματα μεταναστών και προσφύγων. Εμείς στην Κύπρο γνωρίζουμε καλά τα ολέθρια αποτελέσματα αυτών των γεωπολιτικών οικοδιοκτησμών. Τα έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι, στο πετσί μας. Έχουμε ζήσει το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε τον Ιούλιο του 1974, την κατοχή από τον τουρκικό στρατό του 40% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προσφυγοποίηση εκατοντάδων κυκάδων ανθρώπων στην ίδια τους την πατρίδα, την τεφάκτο ηχοδόμηση της χώρας και του λαού. Πιστός σύμμαχος του υπεριαλισμού αυτά τα χρόνια ήταν ο εθνικισμός, η μισανδοδοξία και η πατριδοκαμιλία της ακροδεξιάς. Γι' αυτό και εμείς εργαζόμαστε με συνέπεια μαζί με τα ταξικά τουρκοκυπριακά συνδικάτα που είναι μέλη της ΨΟ για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, για ειρηνική συμβίωση των Κυπρίων σε μια ομόσπονδη και ασφαλισμένη πατρίδα στα πλαίσια ενός κράτους, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένη στρατιωτική παρουσία, μακριά από στρατιωτικούς συνασπισμούς και φυρά ειρήνης και ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ζήτημα της κοινής δράσης και της αλληλεγγύης των εργαζομένων σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Στις επιθέσεις του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού η απάντηση μας θα πρέπει να είναι οργανωμένη και ταξική. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΣΟ, του οποίου και όλοι είναι συντονιστής, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας ότι κάτω από τη σημαία της ΠΣΟ και με πηξίδα τις αρχές της αλληλεγγύης και του διεθνισμού
μας πορεία. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων, για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις και να ανοίξουμε τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα, χωρίς την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για μια ακόμα φορά, σας συγχαίρουμε για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΜΕ και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, αλληλέγγυοι.